Από εκεί πάντα ξεκινάμε. Ε, και να πούμε ότι εδώ πέρα τώρα, ειδικά για εσάς τους κρυούς, που τελειώνουν τα γενέφλια σας ε, και που, εν πάση περιπτώσει τελειώνει μαζί τους και ένα λίγο πιο πιεστικό διάστημα γιατί όσο καιρό ήταν ο ήλιος το δικό σας ζώδιο έκανε λίγο ζόρικες όψεις και με τον Άρη και με τον Κρόνο και με τον Πλούτονα και με τον Ουρανό άρα μπαίνετε σε μια περίοδο που ναι μεν όπως λέγαμε χτες κρατάει ακόμα κάτι από μια αγωνία, μια ένταση για κάποια ζητήματα από την άλλη πλευρά όμως Κάπως αρχίζει λίγο να χαλαρώνει το πράγμα. Δεν είναι τόσο ασφικτικό όσο ήταν το προηγούμενο διάστημα. Αυτό λοιπόν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και κυρίως το Σαββατοκύριακο, γιατί απόψε το βράδυ μπαίνει η σελήνη στον καρκίνο, ε, είναι α, ένα Σαββατοκύριακο για να ασχοληθείτε κυρίω με την οικογένειά σα, με τα πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον, να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα θέματα του σπιτιού, αυτά που λέγαμε πριν, να οργανώσετε έτσι οι νοικοκυρέ λίγο τα θέματα του σπιτιού, να κατέβουν τα καλοκαιρινά, να γίνει έτσι μία ανανέωση. Άλλωστε, η άνοιξη έχει να κάνει με την ανανέωση και καλό είναι να συμβαδίζουμε με τις εποχές. Uh, και από την άλλη πλευρά είναι μια ωραία ιδέα να κανονίσετε και κάτι με τους φίλους σας, ίσως στο σπίτι. Ο καρκίνος, ε, να ξέρετε ότι έχει να κάνει πάρα πολύ και με το φαγητό. Και αυτό εξηγείται πως ε, ο καρκίνος είναι το ζώδιο της Σελήνης, Σελήνη κυβερνά τον καρκίνο, η Σελήνη το αρχέτυπο της μάνας. Η μάνα είναι η πρώτη μας τροφή, το γάλα της. <laughs> Νόμιζα ότι ο, 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 <κυκλώ> ο Τάβρο έχει πολύ καλή σχέση με το φαΐ. Ε, άλλο έχω καλή σχέση με το φαγητό <σχεδί> και άλλο είναι το ζώδιο που σχετίζεται περισσότερο <σχεδί> από όλα με το φαγητό, με την τροφή. <σχεδί> Άρα λοιπόν για του τους, τους κρύου είναι μια ωραία. Έτσι, ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο για να κάνετε ένα τραπέζι σπίτι σα. <σχεδί> ή να τέλο πάντων να μαγειρέψετε για του δικού σα. Έτσι. Ανεξαρτήτω φίλου. Μαγειρική είναι για όλου. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε του Σταύρου. Χρόνια πολλά, επισήμω και από σήμερα, έτσι, με τον ήλιο στο ζώδιο σα. Ε, και να πω βέβαια ότι στο δικό μου Instagram, εσύ κάνει τη live μετάδοση στο δικό σου, στο δικό μου δίνω δώρα στου σταύρου που έχουν γενέφλια σήμερα. Πολύ ωραίο ε, α, αυτό που λέτε. Έτσι είμαστε large, είμαστε large. Στα. όσοι με ακολουθείτε στο Asimilju. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Είπαμε ότι τα φετινά γενέφλια είναι σαφώ πιο ανεβαστικά, θα πω, σε σχέση με τα προηγούμενα των προηγούμενων α, χρόνων. Το Σαββατοκύριακο τώρα γενικά νομίζω ότι θα σας επιτρέψει να χαλαρώσετε λίγο. Ενδεχομένως να έχετε και τις ευκαιρίες ή να κάνετε μια εκδρομή, ένα ταξιδάκι, κάτι τέλος πάντων να αλλάξετε και παραστάσεις. Γιατί η σελήνη στον καρκίνο για σας έχει να κάνει με αυτό που λέμε ε, μετακινούμε, επικοινωνώ. Άρα είναι ένα ωραίο weekend και πιο χαλαρό weekend για να βείτε φίλους, για να βείτε... Ε, συγγενείς, άτομα από τα με τα οποία λόγω των υποχρεώσεων που έχετε στην καθημερινότητά σας δεν προλαβαίνετε να τους δείτε ή ακόμα να είστε πιο πολύ με το σύντροφό σας, με την οικογένειά σας και να περάσετε όμορφα αλλάζοντας παραστάσεις, γιατί αυτό θα σας δώσει έτσι λίγη περισσότερη ενέργεια, λίγη περισσότερη αισιοδοξία για τα πράγματα και θα σας ανεβάσει γενικότερα. Είναι η σημερινή και η αυριανή μέρα σε αυτό το mood, όπως και το σχεδόν και οι περισσότερες ώρες της Κυριακής. Τώρα, το βραδάκι της Κυριακής, εκεί που θα μπει η σελήνη στο Λέοντα, ε, αρχίζετε να σκέφτεστε όλα αυτά που τρέχουν στην καθημερινότητά σας, τα επαγγελματικά, τα οικογενειακά, τις υποχρεώσεις. Άρα, προς το βράδυ της Κυριακής μπορεί να μην έχετε αυτό, τέλο πάντων, το τόσο πολύ των επαφών. Ενώ σήμερα, αύριο, προσφέρονται πάρα πολλοί μέρες για όλο αυτό που περιγράφουμε και που έχει χαρά και βέβαια όσοι έχετε γενέφλια να βγείτε και να το κάψετε παιδιά εσείς οι Ταύροι. Πάμε να δούμε τους διδήμους. Τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό για τους διδήμους θα έλεγα ότι έρχεται α, με με την διάθεση να ασχοληθείτε περισσότερο με πρακτικά ζητήματα. Να δείτε αρκετά θέματα που μπορεί να αφορούν α, τα οικονομικά σας, α, να δείτε δηλαδή τι λογαριασμού, τι υποχρεώσει έχετε, όλα αυτά να τα βάλετε έτσι σε μία τάξη. Μερικές φορές το βάζω σε μία τάξη. Μπορεί να έχει να κάνει από το να κοιτάξω τα 1500 mail που έχω ξεχάσει του προηγούμενου μήνε να σβήσω, άρα να κάνω μία εκαθάριση στο χώρο μου, να κοιτάξω τα σιρτάρια μου, τις ντουλάμπες μου, όλα αυτά να ξεκαθαρίσω, να πετάξω ότι είναι άχρηστο και ε, να μείνει έτσι ε, λίγο πιο ξεκάθαρο το περιβάλλον ε, γύρω μου για να μπορώ να δουλέψω και καλύτερα. Ε, δεν θα έλεγα ότι είναι το πιο ας πούμε, ανοιχτό weekend από πλευρά εξωστρέφεια για σας τους διδήμου. Με εξαίρεση την Κυριακή τα απόγευμα, που νομίζω ότι με κάποιο τρόπο α, μπορεί να δείτε κάποιου φίλου ή μπορεί α, να κάνετε μία βόλτα. Γενικά, η Κυριακή τα απόγευμα έχει κάτι πιο θετικό. Και η σημερινή μέρα, ως ένα βαθμό, είναι πιο ε, εξωστρεφής. Γενικά όμως το, το Σαββατοκύριακο η τάση είναι να ασχοληθείτε με δικά σας θέματα, πιο πρακτικά θέματα ε, και να μην είστε τόσο πολύ σε αυτή τη φάση ε, της επικοινωνίας όσο μπορεί άλλες μέρες. Πάμε να δούμε.